έχουν προκαλέσει τώρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα μελέτης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στα λίμματα, στο βιολογικό καθαρισμό στην Ψιτάλια. Σε αυτά εντοπίστηκαν περί τα 200 κιλά φαρμακευτικές και ναρκωτικές ουσίες. Τουλάχιστον 200 κιλά φαρμάκων και ναρκωτικών καταλήγουν κάθε ημέρα στο Σαρονικό. Μια εξέταση στα λίμματα της Αθήνας αποκαλύπτει το φαρμακευτικό προφίλ των Ελλήνων, αλλά και λεπτομέρειες για τα ναρκωτικά που καταναλώνονται στην πρωτεύουσα. Κάθε χρόνο στο μικροσκόπιο των επιστημόνων του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών μπαίνουν χιλιάδες ουσίες και στοχευμένα 181 φάρμακα. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε όταν ξεκινάγαμε το 10 ήταν ακριβώς να αποτυπώσουμε στα επόμενα χρόνια αν η επερχόμενη κρίση θα είχε επίδραση στην χρήση, στο pattern, ας πούμε, της χρήσης φαρμακευτικών ουσιών και ναρκωτικών. Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για τη χρήση ναρκωτικών από τους Αθηναίους. Στο χρηματιστήριο της Ψιτάλιας καταγράφεται δραματική μείωση 42% στη χρήση κοκαίνης, που έπεσε στα 2,3 κιλά την εβδομάδα, ενώ η ηρωίνη και μεθαδόνη παραμένουν σταθερές, με τη φθηνότερη κάναβη να συνεχίζει να διατηρεί τα πρωτεία, καθώς 12% των Αθηναίων κάνουν χρήση, ποσοστό που μεταφράζεται σε 450 κιλά την εβδομάδα. Η νέα φάση της έρευνας από το 2015 έως το 2017 δίνει πολύ σημαντικά ευρήματα και για τη χρήση των αντιβιωτικών. Η εικόνα είναι απογοητευτική, αφού η χρήση τους αυξήθηκε κατά 89,6%, ενώ έχει αλλάξει και ο τρόπος συνταγογράφησης των φαρμάκων από τους γιατρούς. Ιδίως οφείλεται στην αύξηση της χρήσης τριών ουσιών. Είναι η κλαριθρομικίνη που είναι για λοιμώξεις αναπνευστικού, είναι η σύπροφλοξασίνη, ένα ισχυρό αντιβιωτικό ευρέως φάσματος, και η μετρονιδαζόλη, που είναι και αντινικητιακό και αντιβιωτικό ευρέως φάσματος. Στα αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και στα ηρεμιστικά παρατηρείται μικρή ύφεση σε σχέση με το 2014, παραμένουν όμως υψηλότερα από το 2012. Σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, παραμένουν φάρμακα που συνδέονται με στρεσογόνες καταστάσεις, όπως τα γαστρικά και τα φάρμακα για το έλκος. Στο Σαρονικό καταλήγουν επίσης δεκάδες κιλά γλυκαντικών ουσιών αλλά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπως διαγερτικά και συνθετικά καναβιοειδή, που διοχετεύονται μέσω του σκοτεινού ίντερνετ.